Καλησπέρα, Μάκη. Είμαι η Ευανθία. Τι κάνετε? Μου έχει πει τόσα πολλά που να φανταστείς, ακούω τη φωνή σου πρώτη φορά και νομίζω ότι την έχω ξανακούσει. Και η δικιά σας γνωστή μου φαίνεται. Πώς βρέθηκες εδώ? Με τη μούτρα χτυπάς την πόρτα μου, βρε παλιωτόμαρο. Τι δουλειά έχει εδώ η κομπάτσα? Επειδή παρατηρώ μια ένταση, μήπως να πάρουμε όλοι από ένα υπογλώσσιο για να συνεννοηθούμε πιο ψύχρεμα? Αυτός που μίλησε τώρα είναι ο γλυκομήλυτος σπορτίβ δημοκράτης ο Σταθούλης σου. Και αυτή η σου πια απέναντι είναι ο ευαίσθητος, ο διανοούμενος που έχει φάκελο στην ασφάλεια? Να σας εξηγήσω. Κάτσε βρε, μην μιλάς. Θες να πάρεις και το λόγο εσύ? Μην τα βάζεις με τον πρόεδρο του δικαστηρίου, θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα. Όχι μόνο να... Σου είπα βρε, δεν σου είπα να σκάσεις εσύ. Αύριο το πρωί θα λάβεις το συμβόλαιό σου και ό,τι διορθώσεις θέλεις θα τις κάνουμε. Εντάξει, θα το κοιτάξω και θα μιλήσουμε. Πότε σκοπεύεις να εγκατασταθείς? Τώρα κλείνω που να είναι κάποιες εκκρεμότητες. Σε καμία εικοσαριά μέρες, κανένα μήνα. Έχω όμως κάτι δυσάρεστο. Και άλλο δυσάρεστο. Η εκδρομή μας αναβάλλεται. 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 Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Ήρθε το μεσημέρι ο πρόεδρος και είπε ότι πρέπει να δουλέψουν τον project του Ριζά. Ξέρεις τώρα, σαμπουάν, αφρόλουτρα, αρώματα. Σου, τι καντεμιά είναι αυτή? Θέλω διαφημίσεις για τα καινούργια μου αφρόλουτρα που να κάνω μπαμ. Διαφημίσεις όμως μα τρισάτες. Η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα συνεννοηθούμε με τα στελέχη σας. Ποια στελέχη? Τι ξέρω να έρθει, μωρέ, εμένα θα μιλάτε. Σίγουρα, φυσικά μαζί σας. Είναι χαρά μας άλλωστε να μιλάμε μαζί σας. Ναι. Η συζήτηση μαζί σας έχει ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Εγώ μπαίνω στην αγορά έτσι με δύναμη. Με βιολογικά σαμπουάν. Πολύ ενδιαφέρον. Εξαιρετικό θα έλεγα. Επισημαίνω τον όρο βιολογικός που έρχεται να δώσει μια οικολογική απάντηση στις ανησυχίες του σύγχρονου ανθρώπου. Για μάζευτο, μη στο μαζέψω. Δεν μπορώ να ακούω τις βλακίες του. Καλά, μωρέ, δεν τράπηκες. Βρήκες μια γυναίκα μόνη, απροστάτευτη, δημοκράτησα και την κορόιδεψες. Εκμεταλλευτή. Να ξέρεις πόσα σου έχω μαζεμένα. Ρε, πόσα σου φιλάω. Τώρα αναγνωρίζω την Ευανθία μου. Και δεν μου λες, βρε, πόσο καιρό ήξερες ότι η Μαρίνα είναι κόρη μου και έβγαζες το σκασμό? Αρκετό καιρό. Και το λες εσύ αυτό πτέσμα? Εγώ το λέω πτίσμα. Δηλαδή είσαι για πτήσιμο. Πού σου, παλιά άνθρωπε. Τη δροσία του να έχεις. Τέρμα τα ψέματα. Αύριο θα το κάνω μαζί του. Με τον Κωνσταντίνο. Ξέρεις πόσες φορές το έχεις πει? Όχι, αυτή τη φορά είμαι αποφασισμένη. Θα του δοθώ. Έλεγα που έχεις παρκάρει. Το έχω βάλει εδώ μπροστά στην πόρτα σου. Εμένα με συγχωρείς λίγο. Έχω μια δουλειά στον κήπο. Μπαμπά, φέρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου γρήγορα. Τι τα θες τα κλειδιά μου, δεν μου πες? Τα κολόπεδα της γειτονιάς μας κάσαν τα λάστιχα. Στέλλα, σου απαγορεύω. Τα βρήκα. Είσαι και γαμό τους μπαμπάδες. Σε λατρεύω. Καλά. Βασικά όλα είναι ένας μύθος. Το γραφείο, το βάθος, ο κήπος. Το μπλαζέ, το υφάκι στην πόρτα. Ο πολύς, ο βαρύς, η κοκότα. Πολυθρόνα για τρεις, καναπές θα μου πεις. Για καφέ, για ποτό, για τσιγάρο. Πολυθρόνα για τρεις και πολύ βαρεθείς. Πάρ' τον ένα και στύπα τον άλλο. Πολυθρόνα για τρεις, καναπές θα μου πεις. Για καφέ, για ποτό, για τσιγάρο. Πολυθρόνα για τρεις και πολύ βαρεθείς. Πάρ' τον ένα και στύπα τον άλλο. Πάρ' τον ένα και στύπα τον άλλο. Πολύ σούπερ το μαγαζί. Σ' άρεσε, ήξερα ότι θα σ' αρέσει. Είδα τα λάστιχα κλαταρισμένα και τρελάθηκα τελείως. Μου ήρθε να τα μπλάσω στο κεφάλι. Δυστυχώς που μας έσυσε ο πατέρας σου. Δεν είναι πολύ γλύκας? Καλώς είναι. Όμως δεν πιστεύω να κατάλαβα ότι σήμερα εμείς οι δύο θα πάμε να σου ξουμουξούμε. Όχι, παιδί μου, τίποτα. Mm-hmm. Αν και τώρα που το λες, έπρεπε να του το πω ότι θα το κάνω μαζί σου πρώτη φορά. Του πατέρα σου? Θα έπαιρνε μια χαρά. Ναι. Για το λες, κάτι θα ξέρεις. Ας προπάτε. Ας προπάτε. Όλο, πιέστο. Παρακαλώ. Γεια σας. Κέντρο η εξοχική καραβίδα. Μάλιστα, κύριε. Θέλετε να κλείσετε τραπέζι? Όχι, θα σας κλείσω το μαγαζί. Θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαστε τρομοκρατική οργάνωση. Πείτε μου όνομα, να ξέρω με ποια έχω την τιμή να συνομιλώ. Απατουκέ. Απελπισμένη πατεράδος όλου του κόσμου, ενωθείτε. Αλήθεια, υπάρχει τέτοια οργάνωση, Απατουκέ? Βεβαίως, είμαστε βέβαια καινούργοι.
Δεν έχουμε γραφεία ακόμα, αλλά κατά τα άλλα λειτουργούμε κανονικά και είμαστε πολύ επικίνδυνοι. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να γίνω μέλος. Έχετε κι εσείς κορί? Δύο, παρακαλώ, και μάλιστα πολύ ζωηρές. Α, σας καταλαβαίνω, αγαπητέ μου. Θα σας στείλω έντυπο να κάνετε αίτηση εγγραφής. Υπάρχει κάποια συνδρομή? Όχι, όχι, συνδρομή δεν έχουμε. Α, πείτε μου, πώς θα μπορούσα να εξυπηρετήσω? Πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κατάστημά σας. Α, και σε πόση ώρα υπολογίζετε την έκρηξη? Σε κανένα τέταρτο 20 λεπτά θα ακουστεί τον μπαμ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε. Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σας. Θα παραγγείλουμε άλλο ένα, τελείωσε. Όχι, μωρό μου, έχεις πει πολύ. Απόψε, μωρό μου, δεν με σταματάει τίποτα. Α, παρακαλώ, παρακαλώ λιγάκι την προσοχή σας θέλω. Α, μόλις μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει βόμβα στο μαγαζί. Παρακαλώ, μην να αποχωρήσετε ήσυχα, αφού πρώτα πληρώσετε το λογαριασμό! Είπα να πληρώσετε πρώτα το λογαριασμό! Προχώρα! Το καλύτερο μας κόψανε. Ε, όχι, το καλύτερο τώρα αρχίζει. Ναι, μωράκι μου, πάμε στο σπίτι. Δεν κρατιέμαι να βρεθώ μόνη μαζί σου. Δεν κρατιόμαστε, μωρό μου. Ρε το λογαριασμό, ρε, δεν τρέπεστε, μεγάλοι άνθρωποι! Έλα, κοριτσάκι μου, πώς περνάτε? Άστα, μπαμπά, είχαμε μια φάση. Τι φάση? Άμα σου πω, δεν θα το πιστέψεις. Λέγε εσύ και εγώ μπορεί να το πιστέψω. Στο μαγαζί που τρώγαμε μας βάλανε βόμβα. Μη μου λες, αυτό είναι άκρος επικίνδυνο. Γρήγορα στο σπίτι. Όχι, μωρέ, φάρσα ήταν, από μια οργάνωση μούφα. Αν μην το λες, η συγκεκριμένη οργάνωση είναι άκρος επικίνδυνη και τα μέλη της πολύ ομοφόρητα. Σοβαρά, και εσύ που τους ξέρεις δηλαδή? Τέλος πάντων, τώρα πάμε για αλλού. Όταν λες αλλού, θα μπείτε ή θα βγείτε? Δεν μπορώ να σου πω, είναι ακατάλληλο. Θα μπουν. Πολλά φιλιά από μένα. Έχεις φιλιά από τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αχ, έχει πιει το μωρό μου και είναι πολύ σούπερ. Όλο τρέλες είναι ο έφηβος των αντικειθήρων. Πού ήσουν, άργησες? Άσε μας, μου, δεν είχα και αυτοκίνητο. Γιατί, έπαθες ζημιά? Το πήρε η κόρη μου να βγει με αυτό το τσιτσιφιόγκο. Ωχ, μπάτσε. Αμάν, να καζώσω να φύγουμε? Όχι, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Μου γαμώ την τύχη μου, γαμώ τώρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Θα σας υποβάλουμε σύμφωνα με τον νόμο σε έλεγχο αλκοτέστ. Κοιτάξτε, δεν συνηθίζω να πίνω όταν οδηγάω, αλλά ειδικά σήμερα ήπια ένα ποτηράκι. Πολύ ωραία. Φυσήξτε το, παρακαλώ. Και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής με τα σώματα ασφαλείας, ειδικά σήμερα ήπια άλλο ένα ποτηράκι. Ένα παραπάνω. Σας πιστεύω. Απλά πάρετε μια βαθιά αναπνοή και φυσήξτε εδώ που σας δείχνω. Τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να είναι 3, 4. 5, 6, 7, πάντως σίγουρα όχι παραπάνω από 8. Σας παρακαλώ. Τώρα θυμήθηκα πόσο. Εγώ εδώ βλέπω ότι έχετε πιει πάνω από ένα μπουκάλι μόνο σας. Τώρα κοιτάξτε, ολόκληρος καθηγητής φαρμακολογίας, να με βγάλετε ψεύτη. Και αν είστε και παπάς, με την αράδα σου τα πας. Συλλαμβάνεστε, κύριε, βγείτε έξω από το αυτοκίνητο. Όχι και παπάς, καθηγητής φαρμακολογίας είμαι, τι παπάς. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε. Θα μείνετε απόψε στο τμήμα και αύριο πρωί-πρωί θα περάσετε αυτόφορο. Να σας εξηγήσω, κύριε αστυνομικό. Απόψε για μας είναι μια ειδική βραδιά. Βγείτε έξω από το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι σαν. Σαν μήνας του μέλητος. Καταλάβατε. Αν με αφήσετε σήμερα και εγώ θα έρθω αύριο και θα παραδοθώ μόνος μου. Δεν έχω. Αποκλείεται, κύριε. Αποκλείεται. Δεν γίνονται αυτά που λέτε. Κύριε, είμαι φερέγγιος. Πάρτε την κάρτα μου. Αχ, σας παρακαλώ, δεν θα το ξανακάνει. Η Δεσποινή, τι είναι, κόρη σας? Όχι, είναι φοιτήτριά μου. Θεσμός σου. Έλα, έλα, πάμε, πάμε. Πάμε. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Και του ξεφούσκωσε στα λάστιχα τα αυτοκινήτου. Πάλι εγώ την πλήρωσα, πήρα το δικό μου. Και μετά πήρε στο κέντρο και είπε ότι έχει βάλει βόμβα. Δεν το γλιτώνω όμως, θα γίνει το κακό. Δεν τρέπεσαι καθόλου, μωρέ. Ντρέπομαι, τι να κάνω. Την άκουσα με τα αυτιά μου, ήταν αποφασισμένη σήμερα με το γεροξούρα. Να την έβλεπες μόνο πως ντύθηκε.
Είσαι πολύ οπισθοδρομικός. Εγώ είμαι πολύ πολύτερος πατέρας. Όλα αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ φυσικά. Και τα αντιμετωπίζω με πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση και ψυχραιμία. Αλίμον. Αυτόν όμως τον κερατά τον καθηγητή που έχει τα διπλά της χρόνια, τον σκοτώνω. Τον βάζω κάτω και τον πατάω σαν... Του κάνω κινέζικα βασανιστήρια. Και νομίζεις εσύ ότι με όλα αυτά δηλαδή θα τους εμποδίσει να κάνουν ό,τι έχουν να κάνουν. Μη το πεις. Βρε, το πω, δεν το πω. Αυτοί θα το κάνουν. Αλλά το κάνουν, δεν το κάνουν, μάχη μου. Εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν πατέρας. Μοντέρνος και προοδευτικός. Βεβαίως. Προοδευτικός και μοντέρνος, αλλά έχω χρέος να τους εμποδίσω. Και επιπλέον είμαι και πρόεδρος της τρομοκρατικής οργάνωσης. Από το ΚΕ. Από πού? Από το ΚΕ. Απελπισμένοι πατεράδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Αμάνι, Στέλλα μου. Ναι. Μπαμπά. Έλα, καρδούλα μου, τι έχεις. Τι σου έκανε αυτός ο παλιάνθρωπος, ε. Αχ, δεν πρόλαβα και τι το έκανε. Ποιο πράγμα ακριβώς. Τι έχεις, καρδιά μου, γιατί είσαι ταραγμένη. Μην ανησυχείς, άμα είναι ταραγμένη. Αν το είχαν κάνει, θα τραγουδούσε. Κάσε, βέβηλε. Ε, για πες μου τα όλα από την αρχή, λέγε. Μπαμπά, ο Κωνσταντίνος. Ω, που κακό χρονάχη. Άκου τι έγινε, μόλις φύγαμε από το μαγαζί. Όχι, θα μου πεις λεπτομέρειες. Φέτο. Θα μου χρειαστεί. Για λέγε, πρόσχετε, θα μου πεις. Τι? Το όταν λες, το πιάσανε, τι εννοείς? Του κάνανε αλκοτέστ. Τι είχε πιει? Ναι, το πιάσανε και τον πάνε μέσα. Α, καλά, αυτό καταρχάς είναι ευχάριστο. Χώσανε μέσα. Τι αξία έχει, αν προλάβανε αυτοί και το κάνανε. Για μισό λεπτό, μια σημαντική λεπτομέρεια. Το πιάσανε πότε? Πριν μπείτε μέσα ή αφού είχατε μπει και έκανε ό,τι έκανε ο Σαρδανάπολος και βγήκατε? Α, δεν προλάβατε δηλαδή να μπείτε μέσα? Α, τον πρόλαβε η ένδοξη ελληνική αστυνομία. Πες μου τέτοια. Έλα, κέρνα, όλο το μαγαζί εδώ πέρα. Από μένα, κέρνα τους. Ε, και, ναι, και πού τον έχουν τώρα τον Κωνσταντίνο? Ναι, και να ξέρω να του πηγαίνω κουβέρτες τσιγάρα, πολλά τσιγάρα. Πάρα πολλά τσιγάρα έχω να του πάω. Με αυτό έχει ζωή. Εκεί που είσαι στα χάλια σου, τριν, χτυπάει το τηλέφωνο και σου φτιάχνει το κέφι. Δεν καταλαβαίνω γιατί χαίρεσαι. Δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Γιο αύριο, ρε, μέσα το χώσανε, δεν άκουσες? Νυχτερίδες και ράχνες γλυκιά μου του κρατού συντροφιά. Καζατζίδης, μάχη. Όσο βαριά τα σίδερα είναι καρδιά μου σήμερα. Τσιτσάνης, μάχη. Άντε στην υγεία των σωμάτων ασφαλείας. Ηρέμησε, δεν μπήκε μέσα η Σόβια. Για ένα βράδυ μπήκε. Αύριο το πρωί θα είναι έξω. Τι, μόνο ένα βράδυ? Α, όχι, τι νόμοι είναι αυτοί, δεν συμφωνώ καθόλου. Οι ποινές πρέπει να είναι πιο αυστηρές. Είσαι υπερβολικός. Πρέπει να πέφτουν καμπάνες. Έλα εδώ, κύριε Κωνσταντίνε. Οδηγάς μεθυσμένος σε αυτήν την ηλικία. Φάει 6 μήνες, 12. Και λίγα, λέω. 2-3 χρονάκια. Καλά, εσύ τα έχεις πάρει. Είχες μέσα στο αυτοκίνητο και το κορίτσι του κόσμου. Φάει 6-7 χρονάκια, να δούμε. Ένα εδώ. Ή και το άλλο, το καλύτερο. Το ξέρω, στη μακρόνηση. Τι το έχουν το όμορφο το νησάκι εκεί πέρα και κάτι. Να τα ανοίξουν, να μπαίνουν μέσα οι μεθύσταγες. Πώς δεν το σκέφτηκε αυτό ο Πολύδωρος? Μην τον ακούτε, κύριε Πολύδωρα, τα έχει πάρει. Πρόσεξε, γιατί πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Πήγα εκεί πέρα, είδα τις καραγκούνες, ήπιασαν που αν τι άλλο να κάνω. Να κρατήσει την ψυχραιμία σου. Στο υπόσχομαι. Θα την κρατήσω. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε αυτή τη δουλειά. Όσο σκέφτομαι ότι τώρα θα είμαστε στη Σαντορίνη, δυο μας. Έλα, αλλά προσγειώσου, πάμε. Θα με υποσχεθείς ότι την άλλη φορά θα πάμε στη Σαντορίνη? Έχεις το λόγο μου, πάμε, σου λέω. Λοιπόν, κύριε Ριζά, νομίζω ότι έχουμε ακριβώς αυτό που θέλετε. Μαξιμά, δοκίμασες? Ας συγκεντρωθούμε, παρακαλώ, στο θέμα μας. Ξέρεις πού θα είναι αυτό? Από τα κάτω παιδινά. Από το κτήμα του Μπατζανάκη του Παπαρούνα. Πάρε. Έλα, πάρε να τελειώνουμε, πάρε. Ευχαριστώ. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε? Βέβαια μπορούμε. Για τη Σουγόδο. Τσίπρο υπερότικο. Αυτό πάει με το Παξιμάρι. Και μιλάμε για Τσίπρο τώρα, όχι Χαζομάρι. Το φτιάχνει στο Τσιπέλεγο. Ο κουνιάδος μου, ο Αργύρης. Πιέστο μου, ρε, πιέστο. Εδώ πιάνω σαμπουάν, τσίπουρο δεν θα πιούμε. Έλα, άντε, ας πω πάτω τώρα, τα πιώνουμε. Σήκωστε, άντε, έτσι, μπράβο. Σπουδαίο, ε. Αυτό είναι καλύτερο από την αμόλυδη. Βάζεις το αυτοκίνητο έτσι από αυτό, το βάζεις μπροστά,
Και φέρεις. Με αυτό ξεβουλώνει τον ηρωχή τη θιά μια όταν είναι σομπουμένο. Άντε τώρα να αρχίσουμε για να δω τα καζάδια σας. Πανοραμικό πλάνο από ψηλά στην πόλη. Κίνηση, θόρυβος, φασαρία. Παίζει με τα νεύρα μου. Όχι, όχι, σε δοκιμάζει. Ψυχραιμία. Το πλάνο μας λοιπόν, στο αυτοκίνητο που μέσα είναι μια γυναίκα. Είναι μπλεγμένη στην κίνηση. Πολύ κίνηση. Εν τέλει, φτάνει στο σπίτι της. Μπαίνει μέσα και πετάει με χάρη την τσάντα της. Φάει μόνο το μαξιμάι. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ας προσέξουμε λίγο τον κύριο Λάβδα. Φάει το μαξιμάι που σου λέω το άντε. Άστοση, άστοση, εσύ να δεν σου δίνω. Δεν κάνει να μιλάς που κουμένος, δεν είναι γενικό, ρε. Είχαμε μείνει λοιπόν εκεί που μπαίνει στο σπίτι. Όπως είναι υδρωμένη και σε έξαψη, βγάζει τη ζακέτα της με χάρη, την πετάει, μπαίνει στο μπάνιο. Να μα ξεχάσει καλά, παιδιά. Ποντροπή, τυρί δεν πήρατε, ρε. Τυρί, στραγγιχτό, μιτσοβίτκο. Απ' του κατόρι, του μπάρμπα, απ' του σκουριμένου του αβέροφου. Έλα, έλα, φάτο, φάτο. Άκη, σε. Μα έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ, κύριε. Άκου που σου μιλάω τώρα, εγώ ψώνει τη φωνή εμένα. Εμένα ο αβέροφου με βαφτίσει. Ορίστε. Κατάσαχα τον έχω του σταυρό που μου έβαλε! Κι εγώ με από το ενδιαφέρον το δω, αλλά όχι τώρα, μια άλλη στιγμή, ναι. Ναι, μετά, ε. Μετά όταν θα φύγετε. Αλλά με το θυμίζεις όμως, έτσι. Για λέτε, ρε παιδιά, χάτε. Συνεχίστε εκεί να δω. Αν και από ό,τι βλέπω, και αυτή η διαφήμιση και τα μπάζα θα είναι. Πού είχαμε μείνει, α, στο μπάνιο. Μπαίνει λοιπόν στο μπάνιο, έχει βγάλει μπλούσα της και βυθίζεται στον πυκνό αφρό της μπανιέρας. Τότε, νοερά, μεταφέρεται σε ένα καταπράσινο λιβάδι της Υπήρου. Για στάσω, ρε πατριώτη. Πώς μεταφέρεται? Είπαμε, νοερός. Και να τη μεταφέρεται νοερός, ξυπλέτσουτ, μισόγδιτη. Αφού κάνει μπάνιο, πώς θα... Με ρωτάς, μόρτα τα φοράει. Να βάλει κάτι πάνω της. Πρέπει να καταλάβετε ότι όταν διαφημίζουμε ένα φρόλουτρο πρέπει να... Και τι είναι αυτή, μωρέ. Τι είναι αυτή. Παντρημένη είναι, ανήπαντρη είναι. Πώς άιντε και ξυπλητσώνεται έτσι εύκολα. Δεν έχει σημασία αυτό. Τι λες, μωρέ. Την αδερφή σου τη βγάζεις έτσι. Δεν έχω αδερφή. Ναι, αλλά έχω εγώ αδερφή. Άλλο το θέμα. Από πού είναι όμως είναι αυτή. Από τα μέρη τα δικά μας είναι. Πού θέλετε να είναι. Από Πελοπόννησο, Κρήτη, τα νησιά. Έτσι, μπράβο. Από την Πελοπόννησο. Αυτές είναι πιο ξεβγαλμένες. Και δεν μου λέτε, ρε παιδιά, θα φαίνονται όλα τα βζάθανε έξω. Αυτό δεν μας απασχολεί, ελάχιστα ίσως. Κι αν ο κόσμος δει τη μισόγδητη και νομίζει ότι είναι από τα μέρη τα δικά μας. Όχι, 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 παιδιά, όχι, όχι. Πρέπει να βάλουμε μια ταμπέλα από κάτι που να το λέει ξεκάθαρα. Είναι Πελοποννήσια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, όλες οι διαφημίσεις έχουν έναν υπαινικμό. Τι λες, όχι. Και η θιά μου, η Γεωργίτσα μόνο από τα άνω παιδινά και ο Παπαγρηγόρης από τη Βασιλίνα. Τον υπαινικμό θα βλέπουν, μωρέ. Τα βζά θα βλέπουν που θα νόξω. Όχι, 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 παιδιά, όχι, θα μ' αφορήσουν. Βρείτε άλλο, άλλο, άλλο. Βρείτε έναν άλλο λόγο έτσι για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά μαζί. Αλλιώς δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Μα τι άλλο να πούμε. Στα μέρη μου, ρε, ξέρετε πώς το λένε αυτό, ε. Κουράδι στιγνού του λένε. Έλα, άντε, Λουκά, άντε, πολύ το σκέφτεσαι, έλα, σήκωνε. Όλο αυτό. Όλο και γρήγορα, έλα. Να βγάλουμε κανένα δύο να ελαφρώσει λίγο. Για θα το ξαναπώ, έλα, έλα, δυνατά με πάθος. Έλα, έλα, έτσι, 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 μπράβο, μπράβο, σήκωνε, σήκωνε. Λουκά, σήκωνε, σήκωνε, ρε. Λίγο ακόμα, δώσ' το. Έλα, έλα, μπράβο, έλα, 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 δώσ' του, λίγο ακόμα, μπράβο. Χάλια, Λουκά, χάλια, χάλια. Αυτό είναι ασήκωτο. Έλα, ξανά, 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 τι σηκώνεσαι, ρε. Να κάνεις μπράτσα, ρε, να βγεις στην παραλία, να σε λυπίζονται όλες. Εμένα, κύριε Ντίνο. Εσένα. Αν όχι, όλες οι μισές. Εγώ η Στέλλα θέλω να με λυπίζετε. Θα είναι μέσα στις μισές, το υπόσχο. Δεν μπορώ. Εκείνος εκεί γιατί μπορεί, ρε, καλύτερος είναι. Εκείνος εκεί είναι θηρίο. Θηρίο θα γίνεις κι εσύ. Και μετά θα πάμε να σε δω στο ΖΕΤΕ και μετά στο ΡΑΣΕ. Δεν μπορώ, κύριε Ντίνο. Εμένα κλείσει μόνο το σκάκι, το bridge. Και ο Κρινιάρης. Έτσι θα βγάλεις κόμμενα, ρε. Στο τσάκ τη γλιτώσαμε προχθές. Αλλά μεθαύριο δεν θα έχει αλκοτέστ. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η Στέλλα με το αλκοτέστ. Καλύτερα να μην μάθεις. Μήπως, λέω, μήπως όλο αυτό το διάστημα τα έχει φτιάξει με κανέναν άλλον. Τι είπες τώρα, ρε Λουκά. Τι λες εκεί πέρα. Η κόρη δικιά μου θα τα φτιάξει με κάποιον χωρίς την άδειά μου. Είστε τόσο αυστηρός. Δεν είμαι. Παίζουμε, κορίτσι μεγαλώνουμε. Και σας ακούει. Η Στέλλα. Πριν της μιλάω για κάτι τεσούζα. Μπράβο σας. Είστε δρομερός. Είμαι. Με τη Μαρίνα τι κάνατε. Ποια Μαρίνα. Α, λες τη...
Τη διευθύντρια στο γραφείο. Τι θυμήθηκες τώρα, παιδάκι. Την ξεχάσατε κιόλας. Τώρα! Να ήταν κι άλλη. Ένα σου λέω, Λουκάκη, να το σημειώσεις. Για κάθε γυναίκα που φεύγει, έρχονται δύο. Και αυτό είναι δικό μου. Αυτό που θαυμάζω σε εσάς είναι η δύναμη της θέλησης που σας διακρίνει. Όντως, με διακρίνει. Άλλωστε, εγώ από Δευτέρα, ξέρεις, πηγαίνω στην άλλη δουλειά. Και άστος να πληγούν. Τι, είναι σίγουρο πια, φεύγετε από την εταιρεία. Πόσες φορές θα στο πω για να το χωνέψεις. Δεν ξέρω, εγώ έχω μια διέστηση ότι κάτι θα γίνει και δεν θα φύγετε τελικά. Πρόσεχε, Λουκά, το έχεις ξαναπεί αυτό. Και με ενοχλεί. Με προσβάλλεις. Γιατί εγώ, άμα πω μια κουβέντα, είμαι βράχος. Εκεί, αμετακίνητος. Άντε, άσε τα λόγια και ξεκίνα. Έλα. Έλα και ένα. Ναι, ίσως πράγματι η πρώτη μας ιδέα να μην προέβαλε παρκώς την οργανική σχέση του προϊόντος με τον πλούτο της υπηρώτικης παράδοσης. Αλλά είμαι βέβαιη ότι η δεύτερη θα σας ενθουσιάσει. Πάντως, να μην είναι καμιά ιδέα σαν την πρώτη που μεταφέρατε νεαρό στη Μεσόγειο. Τον πνίγω, τον σκίζω, τον εκτελώ. Υπομονή. Κύριε Λάβδα, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Πανοραμικό πλάνο στα καταπράσινα λιβάδια της Ηπείρου. Άσπρα σύννεφα σαν μπαμπάκι στον ουρανό. Και ξαφνικά από μια ραχούλα ακούγεται ο μελαγχολικός ήχος της φλογέρας. Μελαγχολικά? Γιατί το ψώφισε τα γύρια? Δεν ξέρω, κύριε Ριζά. Μπορεί να χρωστάει στον ογά, μπορεί να έχει δώσει στην αγροτική. Ξέρω εγώ. Εγώ το θέλω να είναι όλα ξεκάθαρα. Είναι η μάνα του στο νοσοκομείο. Ο πατέρας στη φυλακή και η αδερφή του έχει κολλικό. Είμαστε εντάξει. Έτσι, ναι. Πολύ καλά είμαστε έτσι. Παρακάτω. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ακούγεται λοιπόν ο ήχος της φλογέρας. Τότε μακριά από τη ραχούλα βλέπουμε να τρέχει καλπάζοντας μια κοπέλα σαν το ζαρκάδι. Δεν έχουμε ζαρκάδια στο βουλό. Δεν τα χαλάσουμε εδώ. Σαν ελάφι. Εμείς τι λάφια έχουμε. Τέλος πάντων. Μια βοσκοπούλα τρέχει. Σκέτο, τρέχει. Τρέχει λοιπόν η βοσκοπούλα. Τρέχει η βοσκοπούλα μας. Και κάτω από ένα δέντρο την περιμένει. Κουρτσά είναι, ρε. Παρδόν. Λέω κουρτσά είναι, κουρτσά. Τι. Να τον πνίξω. Όχι τώρα. Όχι. Να τον εκτελέσω. Όχι. Να τον πυροβολήσω. Όχι, σου λέω. Τέλος πάντων, ο δέντρο, ό,τι δέντρο να είναι. Δεν μας πειράζει το δέντρο. Έλα του, ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία. Άλλο η κουρτσά. Άλλο η έλατος. Έχεις κάτσει μόνο για προσμπούι κάτω από έλατο. Με τι να το σκοτώσω, με μαχαίρι, με πιστόλι, με πολυβόλο. Δεν αφιβάλλω για την κρισιμότητα του θέματος, αλλά εγώ λέω να το αφήσουμε ένα ευθέτο χρόνο. Με πολυβόλο θα τον φάω. Εγώ έχω να προτείνω να αφήσουμε τον κύριο Λάβδα να ολοκληρώσει και μετά ό,τι παρατηρήσεις έχουμε τις κάνουμε στο τέλος, ναι. Σύμφωνος, παιδιά. Είμαι κι εγώ σύμφωνος. Από εδώ και πέρα όλη η ηρεμία, όλη το σκασμό. Δόξαση. Τρέχει λοιπόν το κορίτσι μας, η βοσκοπούλα, τρέχει και ποιος συναντάει κατά το δέντρο, τον Τάσο της. Ο Τάσος την αγκαλιάζει και της δίνει ένα περιπαθές φιλί. Τι λέτε ρε, ας τη φάνω τον άνθρωπο να φιλείται τα χυμαδιά. Θα δικώσουμε τώρα τον Τάσο στην πιο κρίσιμη στιγμή. Μπορεί να είναι λογοδοσμένη. Αν είναι έτσι, αν την έχει ζητήσει ανταγωνικά της, αλλάζει το πράγμα. Για παρακάτω. Είχαμε μείνει στο φιλί. Α, ναι. Τη φυλάει λοιπόν ο Τάσος με πάθος. Πάνω στο πάθος του λύνει βία το μαντίλι από τα μαλλιά της, το πετάει. Αφήνει να ξεχυθεί στους ώμους της ένας κατάξανθος χύμαρος από τα μαλλιά. Ο Τάσος μεθυσμένος σκύβει, μυρίζει τα μαλλιά της και τότε ακούγεται. Βιολογικό σαμπουάν από την ωραία Ήπειρο. Voice over. Βουάς, εσύ και φαίνεσαι. Πώς σας φάνηκε? Νομίζω εξαιρετικό. Καταπληκτικό είναι. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι είναι ένας ευρηματικός συγκερασμός της παράδοσης και του σύγχρονου προϊόντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι μπομπάτο. Συμφωνώ. Μπομπάτο. Τέτοιο παξιμάδι βρίσκεις όλο τον κόσμο. Αφήστε το παξιμάδι. Η ιδέα μας. Πώς σας φάνηκε? Είσαστε ακόμα μακριά, ρε παιδιά. Δεν έχετε πιάσει το νόημα του προϊόντος. Συγγνώμη, δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε? Κάτι σε ξεφεύγει. Κάτι λείπει, ξέρω εγώ. Δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Βρε, δεν το στέρνουμε στο διάλογο, να σηκωθούμε να φύγουμε. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Έχετε κάποια ιδέα, τι μπορούμε να κάνουμε? Πώς είναι, έχω μια ιδέα. Έχω μια ιδέα και είναι πολύ καλή. Λοιπόν, θα πάρω την τενταφυλιά, θα της πω να φέρει τρία από τρία σαμπουάν, να πιούμε να κατεβάσουμε ιδέες, ε! Όχι! Γιατί όχι, ρε παιδιά.
Γεύση από κεράσια. Δεν δοκιμάσατε, Έχουμε μπλέξει άσχημα, δεν ξέρει τι θέλει. Ησυχία να μιλήσω με τον Ριζά. Έλα, Λευτέρη. Πες μου τις εντυπώσεις σου. Δηλαδή, δεν σ' άρεσε καθόλου. Δεν κρατάμε τίποτα. Τίποτα, λέει, όλα για τα μπάζα. Πάντως δεν μπορείς να πεις, ο κύριος Λάδας Αστέρι, ε. Καλά, όπως και να έχει, θέλω να μου δώσεις άλλη μια ευκαιρία. Πάψε να φωνάζεις τα αυτή μου, ρε. Σου υπόσχομαι ότι θα σου φέρουμε ιδέες που θα γράψουν ιστορία. Ναι, δεσμεύομαι προσωπικά. Τι είπε, με συμπάθησε. Δεν θέλει να σε ξαναδεί στα μάτια του. Μα τι άλλο να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Μέχρι το σαμπουάνι πια αφρούσα από το στόμα έβγαζα. Όλο το επιστεγόνα δεν άφησε. Και το βρήκα και νοστιμότατο. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Δεν ξέρω, πάντως τη χάνουμε τη δουλειά. Θα με πιάσει κόλπος. Πάλι θα τη δει στα μαύρα η μάνα σου. Δεν θα την πειράξει, την αδυνατίζουν. Καλά, καλά, μην κάνετε, έτσι θα βρεθεί μια λύση. Ποια λύση, βρε. Ποιος θα τη βρει. Ποιος θα την παρουσιάσει. Ο Τίνος! Έλα. Έλα, άνθρωπέ μας. Σωτήρα μας εσύ. Ο πρίτανης της διαφήμισης. Τι έγινε, παιδιά. Σαμπουάν πίνουμε. Αφήστε. Θα το χειριστώ εγώ ως πρόεδρος της εταιρείας. Με συγχωρείτε, εγώ ήρθα να αφήσω αυτό και φεύγω. Σιωπή. Θα μιλήσω με παραβολές. Είσαι στην παραλία και πίνεις το ούζο σου. Ούζο ποτέ. Την πορτοκαλάρα σου. Και ξαφνικά βουλιάζει μέσα στη θάλασσα μια βάρκα. Τι κάνεις, Ντίνο? Ντίνο, θα τους αφήσεις να πνιγούνε, θα αφήσεις τη βάρκα να πάει σούμπιτη στον πάτο. Μα τι λες τώρα, θα πέσω μέσα στη θάλασσα να βοηθήσω τον κόσμο. Έβγε. Άντε πέσε. Ντίνο, πνιγόμαστε, ζητάμε βοήθεια. Τι περιμένεις? Έτσι όπως είστε και οι δύο, να πάτε να κάνετε group therapy. Θα σας βγει και οικονομικά. Ντίνο, ζητάμε τη βοήθειά σου για τα υπηρώτικα σαμπουάν. Έχουμε μπλέξει με ένα τρελό. Ντίνο, είσαι η τελευταία μας ελπίδα. Ρε παιδιά, εγώ έχω παραδώσει, φεύγω. Μια διγωνία, 3-4 μέρες, ρε Ντίνο. Άντε το πολύ 10, μωρέ, 10 μέρες από 24 ώρες, 10-24, 240 ώρες. Τι είναι για σένα? Λυπάμαι, δεν γίνεται. Ντίνο, πνιγόμαστε! Με συγχωρείτε. Πού πας? Να φωνάξω να αποχωσώστε. Έφυγε. Εσύ γιατί δεν μιλάς, γιατί δεν λες τίποτα? Τι να πω εγώ τώρα. Ο άνθρωπος φεύγει, δεν είναι σωστό να του ζητάμε τέτοια πράγματα. Ευαίσθητη κι αυτή σαν τη μάνα της. Αχ, μας φεύγετε, κύριε Ντίνο. Ναι, Λένα, ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Καλέ Ιρένα είμαι, με την ελιά στο μπούτι. Έχω κι εγώ μια στη γάμπα. Θα μου λείψετε, κορίτσια. Κι εσείς και η ελιά σας. Θα σας μνημονεύω υπερηγείας. Η Θεία Χάρης με θυμών. Κι αν ποτέ χρειαστείτε κανέναν υπάλληλο έμπιστο και εργατικό, να ξέρετε ότι είμαι στη διάθεσή σας. Αλίμονο, πρώτο στη λίστα. Αχ, κύριε Ντίνο, δεν μπορώ να κρατηθώ. Θα σας φιλήσω. Αχ, ξέρετε, κύριε Ντίνο, μπορεί να μην καταφέραμε να βρεθούμε σεξουαλικώς, αλλά πολύ χάρηκα που σας γνώρισα. Ένα έχω να σας πω, κύριε Ντίνο. Από σήμερα η κούπα σας αποσύρεται. Ωστόσο θα είναι εδώ και θα σας περιμένει. Τι να περιμένει, ρε Παναγιώτη. Δουλειά αλλάζω. Δεν παίρνω άδεια να πεις επιστρέφω σε μια εβδομάδα. Δεν έχει σημασία. Δεν ξέρεις καμιά φορά πως θα φέρνει η ρουφιάνα η ζωή. Και τώρα θα μου επιτρέψετε έτσι, διερμηνεύοντας το δυσβάστακτο αίσθημα απώλειας για το δυσανάλογο κενό που αφήνετε πίσω σας, να σας προσφέρουμε εδώ οι συνάδελφοι ένα μικρό ενθύμιο αγάπης για τα τόσο ευχάριστα χρόνια που ζήσαμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πολύ συγκινητικό. Πώς σας φαίνεται? Δικό μου γούστο. Μικρό και κομψό. Ωραία.
Να πάτε στο καλό. Και από μένα αυτό το υπέροχο λουλούδι. Ποιο λουλούδι, ρε Θανάση, δεν βλέπω τίποτα. Α, έχει μέσα σπόρο. Αυτό σε 6-7 μήνες θα μοσχοβολάει. Υπομονή. Γεια σας. Γεια σας. Καλό. Γεια. Καλό δρόμο. Αλήθεια. Χατζάκης, μόλις έφυγε. Σας έψαχνε κι αυτός, αλλά ήσασταν στη σύσκεψη. Τον αποχαιρετήσαμε όλοι οι συνάδελφοι. Ο κύριος Ντίνος ήταν πολύ συγκινημένος. Θα μας λείψει. Θα σας λείψει κι εσάς. Ναι. Εδώ πέρα. Α, για το βάζω, λες. Είναι δώρο των συναδέλφων μου. Να φύγει από εδώ. Πω, πολύ κίτσι, δεν μπορώ να το βλέπω. Εντάξει, βρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο, αλλά έχει συναισθηματική αξία. Τόσα χρόνια έζησα με αυτούς τους ανθρώπους. Να σου πω, η διευθύντρια που συμπαθείς πολύ, σου έδωσε κανένα δώρο. Έχεις έναν τρόπο να πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο. Εσύ τι, φεύγεις. Εγώ θα πάω στο. Άσε, δεν θέλω να ξέρω. Είσαι κατάληψη, θα πάει στον Κωνσταντίνο, από τη σκύλα στη Χάριβη. Γάτος είσαι, με πέταλα. Γι' αυτό σου λέω, άσε καλύτερα να νομίζω ότι πηγαίνεις στο μάθημα. Στη βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια. Άσε με να ζω στον κόσμο. Πάω να κάνω ένα μπάνιο. Εσύ συμμάζεψε λίγο δεμάσαι πριν φύγεις, αχούρι έγινε. Μη φύγεις πριν συμμαζέψεις. Εντάξει. Άφησε το σαλόνι. Α, πολύ σε έχω καλομάθει εσένα. Οχ,
σου δίνω. Ωχ, συγγνώμη, αλλά ήμουν στο... και δεν... Εγώ συγγνώμη που θα προειδοποιείτε. Νόμιζα ότι θα ανοίξει η χώρη μου και γι' αυτό δεν... Έτσι θα τα πούμε. Εσύ μέσα κι εγώ έξω. Ακόμα εδώ είμαστε. Έλα, πέρα, πέρα. Έλα, πω, πω. Μα... Κάτσε εσύ να φτιάξω καφέ και... Αλλά πού να κάτσε, εδώ είναι πεδίο μάχης. Και τη είπα να συμμαζέψει, αλλά τα μυαλά στα κάγκελα. Εγώ φταίω που ήρθα προειδοποίητα. Μα τι λες τώρα. Όχι, όχι, έπρεπε να τηλεφωνήσω πρώτα, αλλά ξέρεις, έτσι μου βγήκε αυθόρμητα. Αυτό είναι που έχει αξία, το αυθόρμητα. Να κάνω μια πρόταση. Θα πας εσύ να φτιάξεις τους καφέδες και εγώ θα μαζέψω εδώ λίγο το σαλόνι. Πρώτη φορά στο σπίτι μου και θα κάνεις φαζίνα. Αδύνατο. Σε παρακαλώ, θα νιώθω πιο άνετα. Άμα είναι να σε κάνει να νιώσεις πιο άνετα, τι να πω. Εντάξει. Ναι. Πού είσαστε κύριε Τινό, 5 η ώρα είχαμε προπόνηση. Προπόνηση, έχεις δίκιο, ναι. Αλλά άκυρο, δεν γίνεται. Κάτι μου τύχε. Τι κάτι, κάτι κακό. Κάτι καλό. Πολύ καλό, αλλά τώρα δεν μπορώ να σου πω περισσότερο, έχω κόσμο. Όταν λέτε κόσμο, γυναίκα εννοείται. Ναι, γυναίκα. Και τι γυναίκα, το άνθος των γυναικών. Μπήκε και λάμψε το σαλόνι. Η Μαρίνα. Ναι, η Μαρίνα. Σοβαρά μιλάτε, τα καταφέρατε. Μπράβο, κύριε Τίνο. Σταμάτα, ρε. Ήταν ζήτημα χρόνου. Είχατε σχέδιο, είχατε στρατηγική. Δεν. Ρε, κάτσε να ακούσεις. Γιατί σε αυτά τα θέματα είσαστε καθηγητής. Αν το βάλετε εσείς στόχο, καμία δεν μπορεί να σας ξεφύγει. Τέλος. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Είναι μέσα και κάνει δουλειές. Καλά, εσείς γράφετε ιστορία. Τις τρώσατε κιόλας και κάνει και δουλειές. Μα το παιδί είναι στόκος, δεν καταλαβαίνει. Είναι απίστευτος ο τρόπος που χειρίζετε τις γυναίκες. Δηλαδή, μπράβο σας. Πείτε μου πώς είναι. Τι να σου λέω, γλυκιά, υπέροχη. Μπήκε στο σπίτι και έλαψε ο τόπος. Πρώτη φορά βλέπω το σαλόνι τόσο όμορφο. Να τη δεις πώς κινείται, με μια χάρη. Και λες και είναι του σπιτιού. Εκτός από δάσκαλος, είσαστε και ποιητής. Σ' αφήνω τώρα. Εσύ όμως προπόνηση, σαν να είμαι εκεί. Μη λουφάρεις. Σε έψαξα στο γραφείο στο μεσημέρι, αλλά έχεις φύγει. Ήρθα κι εγώ να σε χαιρετήσω, αλλά είχες σύσκεψη. Ναι, τράβηξε μέχρι αργά. Αυτό είναι για σένα. Για μένα. Άνοιξε το. Είναι για το καινούριο σου γραφείο. Είναι υπέροχο. Σε ευχαριστώ. Για να σου φέρει γούρι και καλή τύχη. Περισσότεροι από όσοι θα έχουμε εμείς τη ρεκόρντ. Θα το βλέπω και θα σε θυμάμαι. Όχι μόνο εσένα. Και το Μάκη, γιατί... Εσύ σπάτη πακέτο. Δυστυχώς πρέπει να φύγω. Κιόλας. Μόλις άρχισε να συνηθίζει το σπίτι. Ναι, πρέπει να περάσω από το γραφείο γιατί προέκυψε κάτι έκτακτο. Καλά, εμείς δεν θα χαθούμε. Όχι βέβαια. Απλώς δεν θα έχω τη χαρά να συνεργαζόμαστε. Να σου πω. Αυτό που είπες πριν για την τύχη της Ρακόρ, τι ήταν? Τίποτα, μωρέ, άστο. Κάτι ασήμαντο. Πόσο ασήμαντο? Τίποτα, δεν αξίζει τον κόπο. Αν ήταν τόσο ασήμαντο, θα το έλεγες αμέσως. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, που σίγουρα δηλαδή θα πάνε. Τι συμβαίνει με την εταιρεία μας? Έλα, λέγε. Θα κλείσει. Τι μου λες? Ρακόρ, γιατί? Το έμαθα σήμερα το μεσημέρι εμπιστευτικά από μέλος του ΔΣ. Έχει κατατεθεί σαν πρόταση και θα ψηφιστεί στην επόμενη συνεδρίαση. Τελειώσαμε, Ντίνο. Καλά, γιατί? Συσσωρεύτηκαν λάθη, αποτυχίες. Εγώ δεν τα κατάφερα όπως περίμεναν. Δεν έκανες και απολύσεις. Μεσολάβησε και η αποτυχία με το Ριζά και έκλεισε ο κύκλος. Είσαι ο πρώτος που το μαθαίνει. Δεν το ξέρει κανείς άλλος. Ούτε ο Μάκης. Ο Μάκης είναι παρορμητικός. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν... ήμουνα ευτυχής που συνεργαστήκαμε. Γεια.
Ελένα! Περίμενε. Έλα. Τι είναι? Πότε θα πάρετε την απόφαση για την εταιρεία? Σου είπα, στην επόμενη συνεδρίαση. Και πότε θα γίνει αυτό? Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Αν μέχρι τότε πάρουμε τη δουλειά του Ρίζα. Αποκλείεται, αυτός είναι περίπτωση. Δεν παίζεται ο άνθρωπος. Αν λέω, ρε παιδί μου, αν. Η υπόθεση έχει τελειώσει. Ούτε ο Μάκης μπορεί να συνεργαστεί με τον Ριζά, ούτε ο Ριζάς με τον Μάκη. Κανείς δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Λοιπόν, τα λέμε. Μπορώ εγώ. Ορίστε. Μπορώ. Εσύ φεύγεις, δηλαδή τι φεύγεις, έφυγες. Δεν θα πάω. Θα πάρω παράταση. Θα βρω έναν τρόπο και δεν θα του περάσει. Θα πάρουμε τη δουλειά. Γιατί το κάνεις αυτό? Για σένα. Γιατί δεν θέλω να σε βλέπω έτσι θλιμμένη. Για μένα. Και για τους άλλους συναδέλφους. Τις αγαπητές δίδυμες. Το Μανώλη, τον Ιεροψάλτη. Τον Παναγιώτη που φτιάχνει το καλό καημάκι. Το Μιχάλη τον Κυπούρο. Δεν φτάνουν έτσι. Και τι θα πεις στη νέα σου δουλειά? Κάτι θα βρω να πω στον παγόνι. Θα το καταφέρω. Εντάξει τώρα. Λίγο καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Με ξαφνιάζεις. Κι εγώ ξαφνιάστηκα πριν, αλλά... Μισε Λουκά να με δεις. Βασικά όλα είναι ένας μύθος. Το γραφείο, το βάθος, ο κήπος. Το μπλαζέ, το υφάκι στην πόρτα. Ο πολύς, ο βαρύς, η κοκότα. Πολυθρόνα για τρεις, για να πες θα μου πεις. Για καφέ, για ποτό, για τσιγάρο. Πολυθρόνα για τρεις, για πολύ βαρεθείς. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο. Πολυθρόνα για τρεις, για να πες θα μου πεις. Για καφέ, για ποτό, για τσιγάρο. Πολυθρόνα για τρεις, για πολύ βαρεθείς. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο.